μαθητές στο Λασίθι, οι οποίοι είχαν από τη μία την τύχη και από την άλλη την τιμή βέβαια, να ραβδίσουν το αρχαιότερο ελαιόδενδρο του κόσμου, που βρίσκεται στην περιοχή του Καβουσίου, στην περιοχή στο Λασίθι. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με την λεγόμενη και γνωστή σε όλους μας Μινωική Κυρά. 3.250 τα χρόνια της από τη Μινωική εποχή. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Βέβαια, η συγκεκριμένη διαδικασία του ραβδίσματος εντάσσεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος το οποίο πραγματοποιούν, έχουν εκπονήσει και πραγματοποιούν και υλοποιούν εκεί εκπαιδευτικοί με πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές. Πάμε να συναντήσουμε, Εύη. Την κυρία Μαριάννα Χαϊτά, είναι η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Ακριβώς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Λοιπόν, τυχερή ιδιαίτερα, είπα, η πιο τυχερή ελαιοπαραγωγή της Κρήτης είστε εσείς και οι μαθητές σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν τεράστια η τιμή για τα παιδιά και για μας το να δούμε κάτι τέτοιο διαζώσεις. Οπότε θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας Νεάπολης, γιατί με βάση το δικό του το πρόγραμμα έγινε όλο αυτό το project την Παρασκευή 18 του μηνός. Καρποί υπήρχαν. Εννοείται. Και μάλιστα τα παιδιά τους μάζεψαν όπως έκαναν αρχή οι Μινωίτες, οι πρόγονοί μας, με τα χεράκια τους και τα καλάθια τους, τα πανέργια. Είναι μια σπουδαία εμπειρία, Εύη. Το σχολιάσαμε και λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή για όλους αυτούς τους μαθητές. Από τη μία βέβαια μαθαίνουν για όλες τις πρακτικές που ακολουθούσαν παλιά οι παλαιότεροι στο μέτωπο της ελαιοσυγκομιδής και απ' την άλλη βέβαια έρχονται σε επαφή, σωστά κυρία Χαϊτά, και με την ιστορία ενός μνημείου, ενός φυσικού μνημείου της περιοχής. Ακριβώς. Είναι ένα από τα αρχαιότερα, αν όχι το αρχαιότερο καταγεγραμμένο ελαιόδεντρο. Τουλάχιστον 3.000 ετών υπολογίζεται η ζωή της. Είμαστε λοιπόν πολύ τυχεροί που υπάρχει στο χώρο του σχολείου μας, γιατί το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου εδρεύει στο Καβούσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάπως την έχουμε σαν δικιά μας φίλη, τη Μινωική Κυρά, όπως είπατε. Τους καρπούς που μάζεψαν τα παιδιά έμαθαν σε ένα από τα εργαστήρια πώς να τους παρασκευάζουν μέσα σε άρμη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις περάσει το 20ήμερο θα τους φάνε κιόλας. Και βέβαια οι φωτογραφίες που βλέπετε. Οι γνωστές αλατσολιές. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, αντικατοπτρίζεται αυτό που λέγεται και συζητάμε για τη βιωματική μάθηση. Τα παιδιά δηλαδή βγαίνουν έξω στη φύση και πέρα από όλη αυτή την επαφή, όπως μας είπατε κι εσείς, πιάνουν με τα χέρια τους όλα αυτά για τα οποία μαθαίνουν στα βιβλία, έχουν διαβάσει τόσα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι είναι και κάτι που θα τους μείνει λίγο περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες εμπειρίες μέσα στο σχολείο και σε μια αίθουσα. Ακριβώς. Και μετά την εισήγηση της κυρίας Μαριάννας Κατηφόρη, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ως φιλοξενούμενους μας και το γυμνάσιο του Στρολωτής με τους 6 μαθητές τους, η μία συνάδελφος λοιπόν είναι αρχαιολόγος. Η κυρία Μαριάννα Κατηφόρη έκανε σχετική εισήγηση στα παιδιά για τον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και γενικότερα για τη σπουδαιότητα των ελαιοδέντρων και του λαδιού από την Ενωική Κρήτη, από την αρχαιότητα. Μετά ο κύριος Λεωνίδας Κουδημογιαννάκης, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ και ψάχνει και είναι ερευνητής και συγγραφέας, τους μίλησε ακριβώς για τη σημασία του λαδιού, του πολιτισμού του ελαιολάδου της Μινωικής Κρήτης και γενικότερα της Κρήτης. Οπότε τα παιδιά είχαν και το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά ακριβώς όπως είπατε, το βίωσαν κιόλας. Μπήκαν δηλαδή στη λογική του «εγώ τώρα είμαι κάτω από ένα αρχαίο μινωικό δέντρο, εδώ κάτω έζησαν κάποιοι αρχαίοι πρόγονοι και έκαναν ακριβώς τις ίδιες κινήσεις με εμένα». Πήγαν στο ελαιοτριβείο οι καρποί ή ακόμα? Αυτό θα, όπως σας είπα, τους βάλαμε μόνο στην άρμη. Γιατί όπως θα πρέπει να ξέρετε, είναι, όπως είπατε, ένα μνημείο της φύσης και βρίσκεται υποκαθεστώς προστασίας. Βέβαια. Οπότε θέλει ειδική άδεια για να γίνει η συλλογή και των καρπών. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούσαμε να πάρουμε πάρα πολλούς. Βέβαια, εγώ να πάω λίγο στο παρελθόν, στο 2004, όπου εκεί η νικήτρια του μαραθωνίου στις γυναίκες Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα δαφνοστεφανώθηκε, που λένε, από την συγκεκριμένη ελιά. Mm-hmm, ναι. Έχει περιφέρεια κορμού 23 μέτρα και είναι συμπαγής ο κορμός. Οπότε, καλαβαίνετε, έχετε από τα βάθη του αιώνα κυριολεκτικό.
Μάλιστα. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ τιμητικό και για την Βέβαια, υπηρεία. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε στις επόμενες δράσεις μας. Χαρά μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο.